Ο Θανάσης ο Παπάζογλου είναι στην παρέα μας και πάμε να τον καλησπερίσουμε. Θανάση, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είσαι καλά? Είμαι καλά, πολύ καλά. Ξεκίνησε και το πρωτάθλημα, ποιος σας φτιάνει? Και συνεχίζεται, γιατί αυτό ήταν το βασικό. Πάλι για αναβολή φαίνονταν να πηγαίνατε, αλλά τελικά προχωράτε. Πόσους μήνες κάνατε προετοιμασία? Έξι. Τρεις μήνες προετοιμασία. Ωραία πρέπει να ήταν αυτό. Τρεις μήνες προετοιμασία. Ωραία προετοιμασία. Τρεις μήνες προετοιμασία. Πέρσι υπήρχε μια δικαιολογία ο κορονοϊός. Φέτος το φτάσαμε εκεί που δεν φτάνεται. Ήμασταν απόγνωση όλοι. Για σένα και όλα, Θανάση, που έχει παίξει τώρα σε ομάδα όπω είναι ο Άρης, ο Πάοκ, έχει παίξει ειδικά στο εξωτερικό, πρέπει να είναι λίγο σουρεάλ όλο αυτό το οποίο έζησε. Καλά, ναι, είναι πρωτόγνωρο όλο αυτό που ζούμε. Και είναι και δύσκολο γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι και ζήτημα επιβίωση το να είναι το πρωτάθλημα σε εξέλιξη, να έχουν και ομάδες έσοδα να μπορούν να πληρώνουν. Και είναι δύσκολο και για τον ποδοσφαιριστή, δεν είναι μόνο για τον σουρεάλ. Μα φυσικά. Αυτό είναι το θέμα. Εκτό το ότι ταλαιπωριόμαστε. Ναι. Όλοι οι ποδοσφαιριστές ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ με τις προπονήσεις. Όταν δεν υπάρχει ρυθμός στα παιχνίδια, υπάρχουν κίνδυνοι τραυματισμών. Δεν υπάρχουν έσοδα στις ομάδες. Βλέπετε τι τραβάει ακόμα η Super League 2 με το τηλεοπτικό. Οι πρόεδροι έχουν δώσει λεφτά, έχουν κάνει τον budget τους. Οι ποδοσφαιριστές είναι απλήρωτοι για αρκετό χρονικό διάστημα. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, εμείς είμαστε καλά. Και οι ποδοσφαιριστές φυσικά υπάρχουν συμβόλαια μικρά. Δεν είναι όπως είναι τα συμβόλαια στην Αλφα-Εθνική που είναι μεγάλα και άμα μείνεις απλήρωτος τρεις μήνες δεν έχεις θέμα. Υπάρχει βιοποριστικό πρόβλημα σε πολλούς ποδοσφαιριστές και όλο αυτό περνάει και γενικά μέσα στην ομάδα, μέσα στο κλίμα. Τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, τελείωσε αυτό. Ξεκινήσαμε. Μακάρι να συνεχιστεί. Ξεκινήσατε και καλά εσείς με την νίκη Πετρουγκοτέλη. Ναι. Το περασμένο Σαββατοκύριακο. Καλό ξεκίνημα για τη Ρόδο. Καλό ξεκίνημα απέναντι σε ομάδα η οποία πέρυσι τουλάχιστον που τους έπαιξα και εγώ αντίπαλος. Με την Ξάνθη ήταν για μένα η καλύτερη ομάδα που έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο. Καλό ξεκίνημα μέσα στην έδρα μας. Καταφέραμε, κερδίσαμε. Είναι ένα ψυχολογικό boost για τη συνέχεια. Στη Ρόδο υπάρχει αντιπαλότητα με το Διαγόρα. Δηλαδή το τοπικό ντέρμπι υπάρχει, μάλιστα. Δηλαδή βγαίνει και καφέ και σου την πέφτουν φίλοι του Διαγόρα και λένε Παπάζογλου. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ πιο cool τα πράγματα. Πάντως, Θανάση, βλέποντας την καριέρα σου, εντάξει, το είπε και ο Νίκος, έχεις αγωνιστεί στο εξωτερικό, νομίζω σημαντική εμπειρία για κάθε ποδοσφαιριστή. Έχεις ζήσει και σε ωραίες πόλεις, δηλαδή Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, στο Ηράκλειο, Ρόδο τώρα. Γενικότερα, εντάξει, δεν πρέπει να έχεις παράπονο από τις πόλεις στις οποίες έχεις ζήσει. Όλες κανένα, οι πόλεις, περισσότερες... κανένα. Μα ό,τι έχω επιλέξει, βέβαια, μου τα έφερε η ζωή καλά. Αλλά κι εγώ ήταν επιλογές δικές μου, δηλαδή δεν ήταν καμία επιλογή από αυτές που έκανα δεδιασμένη ή δεν ήθελα να πάω. Και η Κρήτη που έζησα και η Θεσσαλονίκη που από εκεί κατάγομαι, αλλά και όλες οι πόλεις του εξωτερικού, ας πούμε στην Νορβηγία που πήγα, εκεί που πήγα, έβγαλε δρόμο στην Νορβηγία, αλλά ήταν μια φανταστική πόλη, ίσως από τις πιο όμορφη πόλη της Νορβηγίας, στην πολύ Άλεσον. Τουριστική, Άλεσον. Που, ναι, που το έζησα στο 100%. Βέβαια έχει το άλλο, η άλλη πλευρά των μετακινήσεων, των πολλών αλλαγών και όπως και να έχει είναι δύσκολο, ειδικά όταν κουβαλάς πάνω σε μια οικογένεια. Πού πέρασες καλύτερα, Θανάση, στο εξωτερικό? Έχεις παίξει και σε Ρουμανία και σε Νορβηγία και στο Ισραήλ και Ολλανδία με τη Ρόντα. Ποιο θυμάσαι έτσι, ποια θητεία σου με πιο ωραίες αναμνήσεις? Και ποδοσφαιρικά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Και ποδοσφαιρικά, ναι, συνδυαστικά ποδοσφαιρικά και με τη ζωή ήταν στο Βέλγιο. Είναι μία από τις χώρες στις οποίες πέρασα πολύ ωραία, πολύ καλή ποιότητα ζωής. Και φυσικά ήταν και ποδοσφαιρικά ήμουν καλά, πήγα καλά. Αγωνίζεις Super League 2, αλλά σίγουρα παρακολουθείς το ελληνικό πρωτάθλημα, τη Super League, όπου έχεις αρκετές πρώην ομάδες, να το πω έτσι. Να επικεντρωθούμε κυρίως σε αυτές τις δύο της Θεσσαλονίκης, τον Άρη και τον Πάοκ, και τον Άρη, με όποια σειρά εσύ. Με ποια σειρά προτιμάς, μπορείς να σχολιάσεις τη μέχρι τώρα πορεία του στο πρωτάθλημα, πώς σου βλέπεις? Θα ξεκινήσω με τον Άρη, με τον οποίο ο Άρη συνεχίζεται η καλή πορεία η περσινή. Παρακολούθησα όλα τα παιχνίδια του μέχρι στιγμής. Το κερασάκι στην Τούρτα ήταν ενάντια στην ΑΕΚ. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά όσο ζω τα 33 μου χρόνια και παρακολουθώ τον Άρη από πολύ μικρός, δεν έχω ξαναδεί τον Άρη να παίζει το ποδόσφαιρο. Καθολική υπεροχή σε όλο το παιχνίδι, ενάντια στην ΑΕΚ που η ΑΕΚ ξέρουμε ότι φέτος έχει ψηλά στάνταρ. Σε ένα γεμάτο γήπεδο με τόσο κόσμο, ο Άρης πάτησε την μπάλα κάτω και έπαιξε ποδόσφαιρο ποιοτικό,
ποδόσφαιρο το οποίο χαίρεται ακόμα και ο αντίπαλος να το βλέπει. Πιστεύω θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί ο Άρης έχει καλούς παίχτες, έχει ένα προπονητή ο οποίος μάλλον βρήκε τη χημεία και με τη βοήθεια του κόσμου. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία θα έχει να δώσει πολλά σε ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει λίγο θέμα. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω για στόχους. Ναι. Το κύπελλο, ας πούμε, που είναι πάντα ένα στόχος για τον Άρη. Έτσι. Ή πρωτάθλημα, το οποίο για μένα είναι δύσκολο. Γιατί. Όντως. Εντάξει, όχι ότι ο Άρης δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Απλά αυτή τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή. Κάνει πρωταθλητισμό από πέρσι. Αλλά είναι μια δύσκολη, είναι μια δύσκολη διαδικασία σε κάθε περίπτωση. Επειδή είσαι επιθετικός κιόλας και πάλι στον Άρη, δηλαδή δαπανήθηκε ένα μεγάλο ποσό για τον Καμαρά το καλοκαίρι, γίνεται πάλι κουβέντα. Βρίσκει ομάδα τον κολό, όχι βέβαια τόσο πολύ από τον Καμαρά. Είναι ένας φόρο ο οποίος δεν είναι το κλασικό εννιάρι. Έχουμε καταλήξει όλοι πλέον σε αυτό το συμπέρασμα. Είναι πιο πολύ περιφερειακός. Μα το είχα πει και όταν είχα ρωτηθεί πριν από χτυπήσει ο Καμαρά, ότι και εγώ που τον είχα στην Κόρτρα, ήταν ένα παίκτης εκτός περιοχής. Δεν ήταν ποτέ το βαρύ εννιάρι. Βέβαια, εγώ δεν τον έχασα μετά από την Κόρτρα, δεν τον ξαναείδα, δεν τον παρακολουθούσα. Mm-hmm. Και ήθελα να δω πώς θα συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο και είναι κάπως περίπου το ίδιο πράγμα που έβλεπα. Βέβαια, πολύ πιο δουλεμένος, πολύ πιο γερός, πολύ πιο έμπειρος πλέον, γιατί τότε ήταν επιθετικά. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι το βασικό το εννιάρι το οποίο θα μπει με στην περιοχή, θα κάτσει και θα περιμένει να του φέρουν την μπάλα με στην περιοχή. Βγαίνει εκτός περιοχής, δουλεύει πολύ για, για την υπόλοιπη ομάδα. Είναι παίκτης ο οποίος βλέπουμε ότι δεν είναι μέσα στις πάσεις για να βάζει γκολ, αλλά τουλάχιστον δημιουργεί τους καινούς φόρους ώστε να βάζουν οι άλλοι γκολ. Τώρα, εντάξει, παρένθεση πριν, γιατί ο Στέλιος είχε έτοιμη την επόμενη ερώτησή του, επειδή σε άκουσα να λες 33, για μένα πάντα ο Παπάζογλου είναι εκείνο το παιδί με τη στέκα που μπήκε αλλαγή σου μάση με τον Ερυθρό Αστέρα, φίλε. Τώρα 33. Πραγματικά. Δηλαδή. Εγώ έβλεπα, σαν προχθές ήταν που έβαλα τα γκολ και έβλεπα τον εαυτό μου και έλεγα πώς πέρασαν. Ναι, όντως, πολλά χρόνια πέρασαν. Εγώ, παιδιά, το ίδιο νιώθω όταν βλέπω το Σωτήρι Νίνη. Δηλαδή, η ζωή περνάει πολύ γρήγορα. Ναι, ο Νίνης, ας πούμε, άλλο παράδειγμα. Λες και να γίνει 30, φίλο Νίνης, ας πούμε. ίδια κατηγορία είμαστε με το Σωτήρι. Θανάση, αν βλέπεις ότι θα είναι μάχη των δύο για το πρωτάθλημα ή αν βλέπεις μάχη με τρεις, αν βάλουμε και την ΑΕΚ, ή και τέσσερις, αν ο Άρης πάρει τους βαθμούς πίσω του 6. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή από μένα. Και η δεύτερη, δύο λόγια για ένα παιδί που το ξέρουμε από τον ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι στον Ήλια Μαρκόφσκι. Δεν μπόρεσε να παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Επιλογή του Βλάντα Νίβτσα, δεν κάνω λάθος. Είναι πλέον στη Ρόδο. Τον έχεις από κοντά γιατί είναι και πιτσιρικάς, φαντάζομαι. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ναι. Όσον αφορά τις ομάδες και πώς θα πάει το πρωτάθλημα, θεωρώ ότι είναι ένα ανοιχτό πρωτάθλημα το φετινό. Θα είναι ένα ανοιχτό πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι ακόμα και στα πρώτα 10 παιχνίδια η βαθμολογία είναι 1-2 βαθμούς διαφορά. Αυτό τα λέει όλα. Θα πεθεί μεταξύ τριών, εγώ πιστεύω. Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος εννοώ, βαθμολογικά τουλάχιστον. Βέβαια οι άλλοι δύο, Παναθηναϊκός και Άρης, θα είναι κοντά. Δεν θα είναι μακριά η αποστάση τη βαθμολογική. Αλλά θεωρώ ότι αυτοί οι τρεις θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα το φετινό, έτσι το βλέπω. Τώρα όσον αφορά τον Ήλια, είναι ένα παιδί το οποίο έχει προσόντα, παίζει όλη τη δεξιά πλευρά, φέτος εμάς όλη τη δεξιά πλευρά, είναι γρήγορος, έχει τα προσόντα που φαίνεται ρε παιδί μου το παιδί ότι έχει, mm-hmm. είχε τα προσόντα για να παίξει σε μια ομάδα, για να τον καλέσουν να παίξει σε μια ομάδα σου πάω. Τώρα δεν ξέρω τι πήγε στραφά και δεν έπιασε τον ΠΑΟΚ. Βέβαια ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα της σειράς, είναι δύσκολο το να παίξει σε μια τέτοια ομάδα. Χρειάζεται το κατάλληλο momentum, τον κατάλληλο άνθρωπο να σε πιστέψει, να σε βάλει μέσα, να είσαι λίγο τυχερός. Και η τύχη καμιά φορά είναι αυτό με πρόβλημα. Και η τύχη μέσα είναι στην. Το να παίξει ποδόσφαιρο δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά πράγματα μαζί. Mm-hmm. Στη Ρόδο, Σάκη, έχει βρει αυτό που περίμενε οργανωτικά, πώ είναι η δομή τη ομάδα, του στόχου τη. Εντάξει, ναι, η αλήθεια λέγεται η ομάδα κάνει την πορεία. Mm-hmm. Δεν είναι, ξέρω ότι δεν είναι η ομάδα που θα μου δώσει τα πάντα όσα είχαν στις μέχρι τώρα ομάδες μου, αλλά ό,τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, είναι ένα σωματείο το οποίο είχε 11 χρόνια να βγει στη Β' Εθνική, φέτος βγήκε στη Β' Εθνική, συμμαζεμένα, όμορφα και ωραία μαζί με τον προπονητή, να φτιάξω μια ομάδα η οποία να σταθεί καλά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Το οποίο αναμένεται πολύ δύσκολο λόγω των πολλών αγώνων, πολλών αγώνων μαζί, πολλές εμβόλυμες. Δυστυχώς έτσι όπως θα κάνουν τα πράγματα,
θα το υποστούμε και αυτό. Θα το υποστούμε και αυτό. Πάντως, εντάξει, είναι αυτό που είπες, ότι καμιά φορά για ένα επαγγελματία ίσως να έχει πολύ μεγάλο ρόλο το να έχει απέναντί του ειλικρινείς ανθρώπους. Ακόμα και αν αυτοί δεν είναι μεγιστάνες, έτσι δεν είναι? Το πιο σημαντικό από όλα. Το πιο σημαντικό είναι να δουλεύεις σε ένα περιβάλλον το οποίο να τους εμπιστεύεσαι και να σε εμπιστεύονται, να μην υπάρχει καθυστέρηση πληρωμές, γιατί στην Ελλάδα έχουμε την τάση να υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις πληρωμές. Έχουμε την καραμέλα να λέμε ότι εντάξει, θα τα πάρεις, έχεις να τα παίρνεις, έχεις να τα παίρνεις και θα τα παίρνεις στο τέλος. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικά στη ζωή μας. Βέβαια, ναι, και στη ζωή μας γενικά εννοείται. Δεν το λέω μόνο για το ποδόσφαιρο. Και αυτό, να υπάρχει μια εμπιστοσύνη μεταξύ του Προέδρου με τον προπονητή, του προπονητή με τους ποδοσφαιριστές, ώστε να βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Γιατί όταν δεν βγαίνει, όταν δεν έχει εμπιστοσύνη ένας τον άλλον, στο γήπεδο δεν θα βγει αυτό. Ποτέ δεν θα βγει μια καλή εικόνα. Όσο καλός παίχτης και να έχεις, όσο καλή ομάδα και να δημιουργήσει. Πάντως νομίζω, Ζάκη, ότι συμφωνούμε όλοι, έχουμε φιλοξενήσει και άλλους ανθρώπους από τη Super League 2 και Προέδρους και ποδοσφαιριστές, ότι το ότι ανεβαίνει μόνο μία ομάδα στο φινάλε είναι άσχημο για το πρωτάθλημα. Θα μπορούσε να είναι πιο ανταγωνιστικό, να ανεβαίνουν σίγουρα δύο, μία από κάθε όμιλο θα πω εγώ, και να υπάρχουν και πιο πολλά έτσι μπόνους και κίνητρα για τις ομάδες, γιατί κακά τα ψέματα, αν μια ομάδα ξεφύγει σε κάθε όμιλο, μπορεί να υπάρχουν και πολλές αδιάφορες. Κάτι δεν κάναν καλά. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Όχι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι έχουν κάτσει στο τραπέζι, έχουν μιλήσει και έχουν πάρει αυτή την απόφαση. Ποιος την πήρε αυτή την απόφαση, πώς την πήρε αυτή την απόφαση. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει ποτέ, όλοι μας, όχι μόνο εγώ. Καλά το έβλεπα, ό,τι χειρότερο, γιατί συζητούσαμε... 34 ομάδες θα μάχονται για 6 μήνες με Κυριακή Τετάρτη παιχνίδια για να διεκδικήσουν μία θέση στην Α' Εθνική, στην αρχή του ομίλου τους, δηλαδή στην πρώτη θέση του ομίλου τους. Οι δύο πρώτοι θα παίξουν ένα παιχνίδι και ο χαμένος θα παίξει μπαράζ με ομάδα Α' Εθνικής, η οποία έχει το τετραπλάσιο μπάτζετ. Δηλαδή, κάλλιστα μπορεί να κάνει μια ομάδα 30 νίκες, η Ρόδος, ας πούμε, μακάρι να το κάνετε, και τελικά να παραμείνετε στο Super League 2. Είναι κωμικοτραγικό. Είναι κωμικοτραγικό. Ασύλληπτο. Εμείς, Θανάση, να σου ευχηθούμε να έχεις την υγεία σου. Καλή επιτυχία πάνω απ' όλα με τη Ρόδο. Όλοι μας, έτσι με αυτά που ζούμε, όλοι μας να έχουμε την υγεία μας. Δεν σε ρωτάω για τη Ρόδο, είναι ένα πανέμορφο νησί, όσοι το έχουμε επισκεφθεί. Νομίζω θα είσαι τυχερός από την άποψη. Μακάρι και αγωνιστικά. Να πας και εσύ και η ομάδα σου όπως θα θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι στο Λίγο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.